Φίλοι του Ήπειρος TV, ένα καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε έναν ακόμη παλμό του ερασιτεχνικού με την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου, καθώς και με ευχάριστα νέα όσον αφορά την πραγματοποίηση μιας πολύ ενδιαφέρουσης εκδήλωσης όπου θα μιλήσουμε στην συνέχεια από την Ακαδημία της Θύελλας Κατσικάς. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Β' κατηγορία, όπου σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το φινάλε με τον ενδιαφέρον για την τρίτη θέση να είναι αμύωτο. Υπάρχει αγωνιστική δράση φυσικά και στην ΓΑΜΑ Εθνική όσον αφορά τα μπαράζ που δίνουν το εισιτήριο για την ομάδα όπου μας εκπροσώπησε επάξια η Θύελλα Κατσικάς, με την Θύελλα Ελεούσας αυτή τη φορά να βρίσκεται μια ανάσα και να χρειάζεται τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας στην τελευταία αγωνιστική που ακολουθεί εδώ εντός έδρας. Παρέα με εξαιρετική παρέα και σήμερα, Νίκος Γιωτίτσας, πρωινός λόγος και passports.gr, και οι σημερινοί καλεσμένοι προέρχονται από την ομάδα της Θύελλας Κατσικάς. Και όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχει και το γυναικείο φύλλο εδώ, το οποίο για τα καλά τα τελευταία χρόνια έχει εισχωρήσει στο γιαννιώτικο ποδόσφαιρο και προσωπεί επάξια και τρέχει το ίδιο με τους άντρες, όπως το ίδιο τρέχει και ο Θοδωρής ο Πίχας μαζί με την Ευίκη Γιώργα στην Ακαδημία της Θύελλας Κατσικάς. Θοδωρής Πίχας, προπονητής Ακαδημίας, και η φίλη μας η Ευίκη, υπεύθυνη των Ακαδημιών και γραμματέας της ομάδας. Καλησπέρα σε όλους, κύριες και κύρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, όπως λένε και οι μεγαλύτεροι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την ομάδα της Θύελλας Κατσικάς, που μας εκπροσώπησε επάξια στην ΓΑΜΑ Εθνική, παρότι δεν κατάφερε τις τελευταίες αγωνιστικές να παραμείνει στην κατηγορία. Ήταν αρκετές οι δυσκολίες, αλλά ήταν και πολύ μεγάλο το πάθος και προσπάθεια που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Γκούρα. Ωστόσο, η αγωνιστική δράση στα τμήματα των Ακαδημιών συνεχίζεται και τώρα φτάνουμε και στην κορύφωσή τους με την διοργάνωση ενός τουρνουά, το 7ο κατά σειρά, στην ηλικιακή ομάδα των Μπαμπίνι. Εκεί θα επικεντρωθεί αρχικά η κουβέντα μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα στους καλεσμένους από την Θύελλα Κατσικάς, η τρίτη φορά που βλέπουμε την Θύελλα στο στούντιο. Μια ομάδα που φέτος, όπως είπες και εσύ, εκπροσώπησε το γεννιώτικο ποδόσφαιρο επάξια στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ανέδειξε πολλούς όλους παίχτες. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Χάθηκαν κάποιοι βαθμοί στις λεπτομέρειες. Τα λέγαμε όλη τη σεζόν εδώ και με τον πρόεδρο και με τον Γιάννη τον Γιωτίτσα, τον γενικό αρχηγό, και με τον προπονητή τον Νίκο Γκούρα και με τους παίχτες. Γενικότερα τα αναλύσαμε μετά της Θύελλας. Πάντως η Θύελλα είναι μια ομάδα που έχει παρόν, αλλά όπως βλέπουμε και όπως θα ακούσουμε και από τους καλεσμένους, έχει και μέλλον με ακαδημίες. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, όπως και σε άλλες ομάδες του ερασιτεχνικού. Και είναι, νομίζω, δεδομένο ότι οι ομάδες που έχουν ακαδημία έχουν μέλλον. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Οι ομάδες που δεν έχουν ακαδημία, όταν υποβιβάζονται, αυτές είναι ερωτηματικό το πού θα πάνε. Αυτές όμως που έχουν πίσω παιδιά έχουν βάθος και βλέπουμε να έχουν μέλλον. Βλέπουμε καμία ομάδα που να έχει από πίσω ακαδημία δεν έχει χαθεί ποτέ. Απέναντίας είδαμε ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική, όπως τα Σερβιανά, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χάρτη του ερασιτεχνικού. Είναι λυπηρό αυτό βέβαια. Η Κανούλα έκανε χρόνια να πάρει πάλι τα πάνω της και συμμετέχει τώρα στην Β' κατηγορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει μια στασιμότητα και μια αδράνεια στα του ΠΑΣ Γιάννενα και στα διοικητικά και στο σχεδιασμό για την νέα χρονιά. Με τα υπάρχοντα δεδομένα μέχρι στιγμής, με τα υπάρχοντα μάλλον δεδομένα, θα φαίνεται να παραμένουν οι αδερφοί Χρήστο Βασίλη στα διοικητικά του ΠΑΣ Γιάννενα, που δεν υπάρχει κάποια μέχρι στιγμής πρόταση. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Όσον αφορά τα μπαράζ ανόδου στην ΓΑΜΑ Εθνική, η έτερη Θύελλα του νομού Ιωνίων της Ελεούσας δίνει τον αγώνα για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Χρειάζεται μόλις ένα βαθμό. Την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην αναγέννηση περιβολίου για να κλειδώσει την άνοδο και να δώσει το παρόν για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τρίτη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από Θύελλα σε Θύελλα να πάμε. Μακάρι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μπορούσε να κλειδώσει και χθες την άνοδο, αλλά ο Παναγρυνιακός κέρδισε την Βόνιτσα στα τελευταία λεπτά.
Έγινε και το αμίμητο, δεν ξέρω, Πέτρο, αν το είδες στο παιχνίδι. Ένα χαμένο πέναλτι, τελείως άστοχο. Ακριβώς. Την άσπρη βούλα η μπάλα κατέληξε στη γραμμή του πλαγίου. Μιλάμε φυσικά για το παιχνίδι της Ανέζας με τον Άρη Φιλιατών. Λοιπόν, τώρα στο τεχνικό, και αυτό με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζει το πρωτάθλημα της Β' Αριστεχνικής, όπου ο Πογονάτος πήρε τον ντέρμπι κόντρα στην ανεβασμένη, στην Α' Αριστεχνική Αγιάννα με 3-1. Η Κοσμήρα έκανε το καθήκον της, νίκησε και αυτή το κάστρο. Παραμένει η διαφορά στους 2 βαθμούς και το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και στην ουρά και εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη, ειδικά αν η Ελεούσα καταφέρει να ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική, θα υποβιβαστούν 4 ομάδες από την Β' κατηγορία. Οι Δάλλος θα υποβιβαστούν 5. Ξεκαθαρίζει και σιγά σιγά το τοπίο. Νομίζω ότι οι 4 επόμενες αγωνιστικές που απομένουν, κυρίως η μάχη και το ενδιαφέρον, επικεντρώνεται στην τρίτη θέση. Να πούμε για τους φίλους του διαδικτύου ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε από το site του σταθμού www.ipirostv1.eu και από την σελίδα ipirostv1 στο Facebook, καθώς και από τα προσωπικά μας προφίλ. Εκεί τρέχει το live και για να μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουμε την καλησπέρα του Λευτέρη Παπά από την Κοσμηρά, ο οποίος είναι χαρούμενος μετά την ανατροπή και την φετινή πορεία της Κοσμηράς. Χρήστος Γέρτσος από Δελβινάκη και αυτός μετά την επικράτηση του Πογονάτου επί της Γιάννα. Νίκος Θοδωρής από Κύπρο, Γιώργος Ρήνης, ο Μιχάλης Τσάκας που μας βλέπει και ο Μπάσου, Θοδωρή. Έτσι, να στείλουμε και από αυτό εδώ το βήμα την καλησπέρα μας και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί σας. Θα μου επιτρέψει, Θοδωρή, να κάνω την πρώτη πάσα στην Βίκη. Εννοείται. Γιατί τώρα από τους δέκτες του TV1 παρακολουθούν αρκετοί και άντρες φυσικά και γυναίκες. Και θα θέλαμε να μάθουμε, Βίκη, πώς μπήκε στην ομάδα της Στήλας Κατσικιάς, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τα διοικητικά, να το πω έτσι, με τα οργανωτικά θα το πω. Γιατί, θα το πω καλύτερα, γιατί μια γυναίκα ίσως εμάς τους άντρες μπορεί να μας οργανώσει και να μας βάλει σε κάποια γαλούπια. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα σχολεία. Ήμουνα πρόεδρος των Συλλόγων Νέων. Κάποια στιγμή, όταν δεν σταμάτησα να το κάνω αυτό, το γιος μου έπαιζε μπάλα, και ο ένας και ο άλλος, έπαιδες ποδόσφαιρο δηλαδή. Και παίρνω τηλέφωνο τον πρόεδρο και του λέω, πρόεδρε, λέω, εσύ ο πρόεδρος, λέω, της Στήλας, μου λέει, ναι. Λέω, να σου πω, λέω, δεν θέλεις, λέω, ένα διατροφολόγο στο γήπεδο να μιλήσει λίγο στα παιδιά, γιατί άλλο να μιλάμε εμείς οι μαμάδες και άλλο εκεί. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, ασχολείσαι ακόμα με τα σχολεία? Λέω, όχι, λέω, δεν ασχολούμαι, λέω, με τα σχολεία πια. Μου λέει, έχεσαι λίγο να μιλήσουμε λίγο, να το κουβεντιάσουμε. Και κάπως έτσι έγινε όλο αυτό. Που φυσικά είχα κάποιους συνδυασμούς στην αρχή, γιατί είναι καθαρά ανδοκρατούμενο χώρος. Τον ρώτησα, λέω, δεν θα ενοχλήσει το χωριό όλο αυτό? Μου λέει, όχι βέβαια, μου λέει, εννοείται ότι θα αποκτήσει και μία ποιότητα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενη αυτά τα 5 χρόνια. Ίσως είμαι λίγο πιο ρομαντική στο να βρίσκομαι σε αυτούς τους χώρους. Θα μου επιτρέψεις, Πέτρο, να σου πω κάτι που έγινε πριν από 3 χρόνια στο γήπεδο. Ενώ ήμουνα στην πύλη, περπατούσαν 2 κυρίες μεγάλης ηλικίας. Και μου λέει μία κυρία από αυτές, μου λέει, μπορώ να έρθω μέσα να δω τον εγγονό μου? Λέω, εννοείται. Και μου λέει, δεν έχω ξανάρθει ποτέ στο γήπεδο, αλλά τώρα που είσαστε εσείς εδώ, λέει, κορίτσια, έχω την άνεση να το κάνω. Και θα πω ότι ήταν η γιαγιά του ξενοφών του Μάτζιου, η οποία ποτέ δεν είχε έρθει να τον δει, γιατί δεν μπορούσε. Κάπως έτσι, λοιπόν, ασχολήθηκα με το διοικητικό κομμάτι της Στήλας. Πολύς χρόνος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό και για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από όλες τις δικές, γιατί 5 χρόνια καταλαβαίνεις ότι είναι πολλοί άνθρωποι, έτσι. Είσαι γραμματέας του Συλλόγου και υπεύθυνη Ακαδημιών, ναι, ναι. Και σε αυτά τα χρόνια που μας περιγράφεις, έχεις ακολουθήσει την ομάδα και στην πορεία πρωταθλητισμού που έκανε στην Α' κατηγορία και στα δύσκολα μονοπάτια της Γ' Εθνικής. Εν μέσω COVID. Εντάξει, τραγικά πράγματα. 21, ναι. Ναι, ναι. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Φαντάζομαι γνώρισες και ανθρώπους που αναρωτήθηκες γιατί ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, επειδή μπορεί να φαίνονται αγαθή, αλλά σίγουρα θα γνώρισες και ανθρώπους που δεν θα ήθελες, φαντάζομαι, να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ισχύει. Βέβαια, οι εντυπώσεις μου είναι καλύτερες.
Δεν ξέρω αν εγώ δεν τις βλέπω, τις γυρότερες. Γιατί όπως σου λέω, ότι εγώ είμαι πολύ ρομαντική για να βρίσκομαι μέσα εκεί, αλλά πάντα υπάρχουν και οι ρομαντικοί άνθρωποι που πρέπει να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Δύσκολες, δύσκολες συνθήκες. Εν μέσω COVID ειδικά ήταν πολύ δύσκολο. Το γραφειοκρατικό κομμάτι βασικά ήταν το πιο πολύ. Είχες και άγχος, μην αρρωστήσουν τα παιδιά ή όλο αυτό. Δύσκολα πράγματα. Και με τις ακαδημίες υπήρχε στην αρχή, ήταν πολύ δύσκολα, γιατί ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν ο Αλέξανδρος πήρε την Προεδρία της Θήλας, είχε μόνο 27 παιδιά, έτσι. Και αυτή τη στιγμή είναι 110. Τεράστιο ποσοστό ανάπτυξης. Σε ένα χωριό, τέλος πάντων, που πλέον δεν είναι χωριό, το οποίο είναι ποδοσφαιρομάνα, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τι σημαίνει κατσικά. Λυσγάρας και Μάτζιος, λίγα από τα επίθετα που έχουν παίξει ποδόσφαιρο από την Κατσικά. Ναι, ισχύει. Θοδωρής Πίχας. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Καλησπέρα και στο κοινό σας, ιντερνετικό και τηλεοπτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στο όμορφο ζεστό σας στούντιο. Θα μου συγχωρέσετε όλοι ένα μικρό track που έχω, καθώς δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι 3 χρόνια στο Σύλλογο. Μετά τον COVID ήρθα σαν προπονητής στην Ακαδημία. Έχω τα τμήματα K8 και K6. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε συνεργασία άψογη με τη διοίκηση, αλλά και με τους γονείς, γιατί να λειτουργήσει σωστά όλος ο οργανισμός και να γίνει σωστά αυτό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία απόλυτη και με τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να είναι συνεργάτες. Γι' αυτό εμείς στον Κατσικά το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν σε βάθος χρόνου φυσικά. Και είμαστε έτοιμοι για το 7ο Βίκυ. Ναι. 7ο τουρνουά Μπαμπίνι που θα γίνει σε λίγες μέρες, το επόμενο Πουσουκού. Σας περιμένουμε όλους. Θα πει πολλά περισσότερα η Βίκυ σίγουρα για το οργανωτικό κομμάτι του τουρνουά. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε και για τους ρομαντικούς. Καλό είναι οι ρομαντικοί να μένουν στον χώρο του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, ειδικότερα. Καλό είναι. Γιατί βλέπουμε ότι στο ανδρικό, στο επαγγελματικό έχει ξεφύγει η φάση. Στο ερασιτεχνικό δυστυχώς δεν πάει και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και εκεί. Ας μείνει τουλάχιστον το αναπτυξιακό λίγο έξω από όλο αυτό. Ας μείνει ρομαντική, όσο γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και σε αυτό να προσθέσω εγώ ότι θα πρέπει σιγά σιγά να υπάρχουν και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο οι υποδομές. Κάτι τέτοιο φαίνεται, Βίκυ, ότι συμβαίνει στην Κατσικά, γιατί μιλάμε για ένα τουρνουά το οποίο θα φιλοξενήσει γύρω στα 900 παιδιά. Έτσι είναι. Πριν όμως σου πω για το τουρνουά, σας πω μάλλον για το τουρνουά του Παρασκευό Σαββατοκυριακού, πρέπει να ξέρουμε λίγο και την ιστορία του κάθε πράγματος. Είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον θεωρώ εγώ. Αυτό το τουρνουά ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια και οι πρωτεργάτες του ήταν ο Βαγγέλης Ομπελεβέτης και ο Γιάννης ο Καραφέρης. Τότε οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν οι εγχώριες. Ό,τι υπήρχε δηλαδή από Ακαδημία εδώ. Είχε μία παύση εν μέσω COVID γιατί δεν μπορούσε να γίνει. Ξαναέγινε ένα ακόμα το οποίο δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μετά από τον COVID, οπότε τα πράγματα ήταν λίγο πιο δεμένα, πιο σφιχτά. Το αποκορύφωμα ήταν το περσινό που είπαμε να απλωθούμε λίγο και να πάμε και γύρω-γύρω. Τελικά είχε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Ήταν σχεδόν τέλειο. Εγώ είμαι λίγο και τελειομανίστα, θέλω λίγο πιο ακόμα καλύτερα. Οπότε φέτος είπαμε να το μεγαλώσουμε λίγο περισσότερο ακόμα. Δηλαδή πέρυσι είχαμε 14 ομάδες, φέτος έχουμε 21. Στο τουρνά αυτό υπολογίζονται γύρω στα 900 παιδιά. Είναι K6, K8 και K10. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο K6, K8. Φέτος προσθέσαμε και μία ηλικιακή κατηγορία των K10. Να πω ότι φέτος, εκτός από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν τις ενδοχώριες, εδώ δηλαδή, των Ιωαννίνων, θα μου επιτρέψεις να τις αναφέρω, αν θέλεις, φυσικά, Πέτρο, πέρα. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που έρχονται στο τουρνουά μας. Είναι ο Πας Γιάννενα, είναι ο Απόλλων, είναι ο Άτλας, η Ανατολή, ο ΑΟ Γιάννηνα, η Αμπελόκηποι, ο Ολυμπιακός Ιωαννίνων, η Ελεούσα, Σταυράκη, Τίγρης, Πίνδο Κόνιτσας, Μέτσοβο, ΠΑΟ Κουτσελιού. Και θα ξεκινήσω με αυτές που είναι εκτός, που είναι η ΑΕΣ Ελλάδων, το Σούλι Παραμυθιάς, ο Θεσπρωτός,
Ιόνιος Αθλέτικ Κλαμπ, ο Θρίαμβος Λούρου, η Αναγέννηση Άρτας μας κάνει φέτος την τιμή να έρθει, μιας και παίζαμε μαζί της την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, και μας έρχεται και από μακριά η Αθλητική Ένωση Πηλέας, από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πάει και λίγο ακόμα πιο μακριά. Υπήρχε ένα ok, και θα το αναφέρω αυτό επειδή το είχε αναφέρει ο Αλέξανδρος την προηγούμενη φορά που ήρθε εδώ, να έρθει η Παναχαϊκή, αλλά επειδή αυτοί έχουν κάποια θέματα και αυτοί με την ομάδα τους προσπαθούσαν να την κρατήσουν, για φέτος δεν θα μας κάνουν τιμή, μας υποσχέθηκαν του χρόνου ότι θα είναι μαζί μας. Αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο. Γιατί θέλουμε να μεγαλώσει κι άλλο. Τα Γιάννενα πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοια event. Και επίσης οι ηλικιακές κατηγορίες K6 και K8 είναι μια κατηγορία που γενικώς δεν υπάρχει αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή όλο το χρόνο τα παιδάκια αυτά είναι μόνο στις προπονήσεις και αν θα παίξουν κάποιο φιλικό. Οπότε είναι πολύ ωραία εμπειρία για αυτά τα παιδιά να έρχονται σε ένα τέτοιο τουρνουά. Αυτά είχα να σας πω για το τουρνουά. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο, Πέτρο. Εδώ έχει ενδιαφέρον, κρατάω και την φράση όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι που αναφέρθηκες για την αγωνιστική, μάλλον για τη μη αγωνιστική δράση, απραξία, αν προτιμάτε, των πιτσιρικάδων. Και πάω στο Θοδωρή για να τον ρωτήσω, επειδή είναι γνώση του αντικειμένου, τον γνωρίζω και προσωπικά, όσον αφορά το κομμάτι των αγώνων, σίγουρα στο εξωτερικό, Θοδωρή, υπάρχει σύστημα διεξαγωγής αγώνων, χωρίς βαθμολογίες, ούτως ή άλλως. Και σε κάποιες ηλικίες τα παιδάκια δεν θυμούνται ούτε καν το τελικό αποτέλεσμα. Και δεν θα πρέπει. Έτσι όπως θα πρέπει να είναι κανονικά. Σε αυτές τις ηλικίες ειδικότερα, αυτό που κοιτάμε σε πρώτη φάση και αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μόνο είναι πώς να διασκεδάσουν τα παιδιά. Και πώς να, εννοείται και πώς να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές. Αν μου επιτρέπετε να σας πω τι σημαίνει για μένα επιτυχία ενός προπονητή. Για μένα επιτυχία ενός προπονητή είναι να καταφέρει να βγάλει από τους παίχτες του τον καλύτερό του εαυτό. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Μέσα στο γήπεδο σημαίνει να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά επειδή, ας υποθέσουμε ότι μια ακαδημία έχει πόσα, έχει 400 παιδιά. Στατιστικά, το ένα από τα 400, και σε προηγμένο μάλιστα πρωτάθλημα, θα παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα όμως και τα 400 θα γίνουν μέλη της κοινωνίας. Όλα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ετοιμάσουμε αυτά τα παιδιά, να τα κάνουμε να γνωρίσουν τι σημαίνει ο σεβασμός, τι σημαίνει να λειτουργούν μέσα σε μια ομάδα, τι σημαίνει η ενσυναίσθηση. Γιατί αυτοί αύριο μεθαύριο θα γίνουν οδηγοί στον δρόμο, θα γίνουν συνεργάτες μας στη δουλειά, θα ασχοληθούν με το χώρο, θα γίνουν δημοσιογράφοι, θα γίνουν μέλη διοίκησης, θα γίνουν διαιτητές, θα γίνουν φίλαθλοι. Πολύ σημαντικό. Να μπορούν να πάνε τα παιδιά στο γήπεδο. Υγιείς, παιδιά. Ναι, και να μπορούν να μιλήσουν για τον αγώνα που βλέπουν. Να μπορούν να σχολιάσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όπως πρέπει. Να μιλήσουν για την επιθετική οργάνωση της ομάδας, για την αμυντική μετάβαση. Και να αφήσουν λίγο τις μανούλες των διαιτητών και των αντιπάλων. Δεν φταίνει και τίποτα καημένες σε αυτές. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας, νομίζω. Εννοείται πως πρέπει να γίνονται συχνά, όσο πιο συχνά γίνεται, τέτοιες οργανώσεις, σαν το δικό μας το τουρνουά. Και καλό είναι αυτό που είπα και πριν, ότι θα πρέπει να φέρει. Δεν λέμε ποτέ στα παιδιά κι εμείς, ξέρεις τι, πάμε να χάσουμε ή δεν πάμε να κερδίσουμε. Εννοείται, πάμε να κερδίσουμε. Αλλά όχι με πώς να το πω. Όχι με να γίνει αυτός ο σκοπός η νίκη, καταλαβαίνεις. Γιατί άμα πάμε να κερδίσουμε με κάθε τρόπο, θα χαθεί μετά και η διασκέδαση. Που το βασικό είναι αυτό, σε αυτήν την ηλικία. Πλούστα, η λέξη κλειδί, απόλαυση. Απολαμβάνουμε το άθλημα Νίκο Γιωτίτσα. Και έχουμε την ανάγκη από τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αρκεί να μην συμπέφτουν και με άλλα τουρνουά. Γιατί στα Γιάννα συμβαίνει και αυτό κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Να γίνονται δύο τουρνουά μαζί. Και έτσι λίγο δυσκολεύει η συμμετοχή των ομάδων. Εδώ τουλάχιστον μιλάμε για ένα τουρνά που τα 900 παιδιά δεν τα μαζεύεις έτσι εύκολα και η Βίκη μαζί με τους συνεργάτες της το ξέρετε καλύτερα. Να πω λίγο, Πέτρο μου, θα μου επιτρέψεις, ότι γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφέρειας Υπήρου και της ΕΠΣ Υπήρου.
Και ότι υπάρχουν μεγάλοι χορηγοί για αυτό το τουρνουά πλέον, που πλέον νομίζω ότι έχει γίνει θεσμός. Γιατί όταν το κάνεις 7 χρόνια, θεσμός είναι, δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Οι μεγάλοι χορηγοί του τουρνουά αυτού είναι ο κύριος Μάτζιος με τα ζαχαροπλαστεία, ο Σδούκος, η Δοδόνη και ο Νετσιάκος. Αυτοί είναι οι μεγάλοι χορηγοί του τουρνουά του 7ου. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σκεφτείτε το λίγο σε δύο πολύ όμορφα γήπεδα, σε ένα ωραίο χώρο. Να παίζουν ταυτόχρονα δεκάδες παιδιά ποδόσφαιρο. Τι πιο ωραίο από αυτό. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Γεγονές απ' έξω, γιατί και αν θέλουν δεν χωράνε οι άνθρωποι μέσα εκεί. Τώρα στον Νίκο το Γιωτίτσα θα το πω. Γιατί... Ευτυχώς, ναι, ήθελα να το πω πριν. Ευτυχώς δεν είναι το μόνο τουρνά που γίνεται. Βλέπουμε να γίνονται και άλλα και στην περιοχή. Είχαμε δει και μια επιτυχία που έγινε στο Πέραμα πριν το Πάσχα με τη συμμετοχή του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου του Βασίλη Χατζηπαναγή. Που είχαν την ευκαιρία τα παιδιά εκεί να μοιηθούν στα μυστικά. Ήθελα να ρωτήσω σε ένα Θοδωρή και σε ένα Βίκη, αν υπήρχε στο μυαλό έτσι, αν όχι σε αυτό το τουρνά, σε επόμενο τουρνά, να υπάρχει κάποιος καλεσμένος. Υπάρχει καλεσμένος. Ο οποίος είναι ο Νίκος ο Νταμπίζας, ο οποίος θα έρθει το Σάββατο το πρωί. Οπότε, ναι. Είναι η έκπληξη αυτή. Οπότε ελιεύσαμε αυτή την πληροφορία που όμως... την είχαμε. Ναι. Πολύ μεγάλη τέτοιο χαρά και μας το είπες, γιατί ο Νίκος ο Νταμπίζας, είναι ένα παιδί που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και Βαλητής Ευρώπης, και Λέστερ. Νίκο, αυτά που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Λέστερ, Λάρισα το ξέρουν, Ολυμπιακός το ξέρουν, αλλά προφανώς έχει φοιτήσει στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων που είναι στην Κατσικά και ως σπουδαστής έχει αγωνιστεί στη Γορίτσα, στον αθλητικό όμιλο Γορίτσα. Σοβαρά. Βεβαίως. Και πραγματικά είναι πολύ χαρμόσυνο αυτό το νέο που μας μετέφερες, Βίκη, η έκπληξη. Εντάξει, τώρα σου τη χαλάσαμε, αλλά σου βγήκε αυθόρμητα. Δεν πειράζει. Όχι, καλό είναι όμως, ξέρεις, για να έρθουν και τα παιδιά και οι γονείς, να ξέρουν και οι γονείς ποιον θα συναντήσουν, να προλάβουν να μιλήσουν στα παιδιά για τον, για τον κύριο Νταμπίζα και να προλάβουμε κι εμείς να τον κάνουμε δύο ερωτήσεις. Για το τι θυμάται, γιατί είχε αποκομίσει από εκείνα τα χρόνια που υπηρετούσε το γιαννιώτικο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό. Το Σάββατο το πρωί, λοιπόν. Ίσως και την Κυριακή, αλλά για το Σάββατο ξέρω σίγουρα. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και ένα βιντεάκι που μας έχετε στείλει. Σωτήρη, αν είμαστε έτοιμοι να το παίξουμε. Ένα σύντομο βιντεάκι. Λοιπόν, σας περιμένουμε, σας περιμένουν. Θα είναι και ο κύριος Νταμπίζας, μεταξύ άλλων. Φυσικά και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο της Θιέλας Κατσικάς, για να συνομιλήσετε και μαζί τους, να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η προσπάθεια στην ΓΑΜΑ Εθνική και τι σημαίνει και για αυτούς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο επιστρέφουν έχοντας πάρει και το κύπελο. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό, Βίκη. Εννοείται. Τώρα, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε παρέα το κουβάρι με την επικαιρότητα του Σαββατοκυριακού, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση που έδωσε η Θύλα Ελεούσας στην Καστοριά, με αντίπαλο τα Γραμμενοχώρια. 2-3 τελικό αποτέλεσμα, Νίκο Γιωτίτσα, ήταν και Αγγελική Σιόλου. Η ηλική ήταν πολυπληθής. Χρήστος Τσόντος, Σάκης Σούλης. Λοιπόν, η Θύλα Ελεούσας, η οποία αντιμετώπισε την τελευταία ομάδα του ειδικού πρωταθλήματος στην έγραμμα χωρίων Καστοριάς, στο γήπεδο αθλητικό όμιλος Κάστορ. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε, με τους γηπεδούχους να προηγούνται δύο φορές το σκορ. Την Θύλα ευτυχώς να βρίσκεται από θέματα, με τον Άκου προηγήθηκαν 1-0, ισοφάρισε ο Άγγελος Ωνάσιος σε 1-1. Συγγνώμη, ο Νούγιας σοφάρισε σε 1-1. Ο Σοκράτης Νούγιας. Ο Νάσος έβαλε το νικητήριο γκολ. Παρ' όλα αυτά, παρόλο την αντίσταση που βρήκε η ομάδα της Ελεούσας, κατάφερε να πάρει το τρίποδο της νίκης και να είναι αγκαλιά με την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική.
θέλει ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην αναγέννηση περιβολίου. Φυσικά, αν ερχόταν αλλιώς τα αποτελέσματα, μπορούσε και χθες να ανέβει, αλλά δεν ήρθαν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Βόνιτσα με 3-2 και οι Φιλιάδες έφυγαν κοιτάς από την Άρτα. Το 2-1 ήταν με τον Εμίλιο για την Γραμμοφορείων. Με τον ευκαιρία την Λούσα και στην επαναφορά. Το 2-2 με τον Μελσίστα. Για να έρθει ο Άγγελος Αναδροπής, όπως έβαλε για τίτλο η Αγγελική Σιόλου. Εύστοχα, ναι. Και να κάνει το 2-3. Στο 25ο λεπτό. Ακούσουμε συνέχεια και τις δηλώσεις από τον κύριο Λίτσκα και τον κύριο Ζόη. Αντίστοιχα. Σε ένα μίνι πρωτάθλημα ειδικού χαρακτήρα, η Θιέλα μένει αίτητη. Το πανηγυρίζεται έξαλλα το γκολ από τον αρχηγό της, Λούσας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα αίτητη εδώ στα Ιωάννινα και παραμένει και αίτητη κόντρα σε άλλους νομούς. Εντυπωσιακό. Με όποια προβλήματα Τετάρτες, Κυριακές, τα παιδιά δουλεύουν, οι προπονήσεις λιγοστεύουν τώρα που υπάρχει αγωνιστική δράση. Ξέραμε ότι σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Με μια πολύ καλή ομάδα, με καλούς παίχτες. Ένα πολύ καλό ρόστερ. Εμείς παρόλα τα προβλήματά μας, γιατί έχουμε πολλές απουσίες σε κάθε μάτς και κάποια παιδιά έχουν σταματήσει και δεν συνεχίζουν, δείξαμε χαρακτήρα. Δείξε κάθε μάτς που κοιτάμε ξεχωριστά, έτσι είδαμε και το σημερινό. Δύο φορές προηγηθήκαμε, στο τέλος χάσαμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες του δικού μου για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Νομίζω το μάτς σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε σαστημένα. Εκεί είχαμε το πρόβλημα, εκεί είχαμε και τις φάσεις που έβγαλε η αντίπαλη ομάδα. Θέλω να ευχηθώ στον coach καλή συνέχεια για να πετύχουν τους στόχους τους. Καταρχάς να ξεκινήσω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Γρηγοπούλου για την φιλοξενία. Είναι μια ομάδα που έπαιξε για την ιστορία της και ήταν σίγουρα η βαθμολογική θέση στην αδική. Από εκεί και πέρα, παρόλο τα προβλήματά μας, παρόλο που το μάτς στράβωσε δύο φορές, νομίζω ότι το σημαντικό για μας είναι ότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, παρόλες τις ελλείψεις που είχαμε σήμερα, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Κάναμε ένα βήμα ακόμα, θέλουμε ένα ακόμη. Το κεφάλαιο μέσα, έχουμε μια εβδομάδα ακόμη να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή για να πανηγυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην πόλη της Καστοριάς. Νίκο Γιωτίτσα. Προσγειωμένος στις δηλώσεις ο Ανέστης Ζώης, ο οποίος ακόμη κρατά χαμηλούς τόνους και επικεντρώνει την προσοχή της ομάδας στο παιχνίδι της Κυριακής με την αναγέννηση περιβολίου, που ναι, μεν είναι αδιάφορη η ομάδα βαθμολογικά πάντα, αλλά αδιάφορη ήταν και η Έγραμμο Χωρίων και έπαιξε στα ίσα την Ελεούσα και την δυσκόλυψε μέχρι να κάνει την ανατροπή στο σκορ. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα δείξει με τον απαιτούμενο ζήλο, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα η Ελεούσα, η οποία έχει 11 βαθμούς και κατάφερε, θυμάσαι Πέτρο, να φύγει αλόβητη από δύσκολες έδρες, όπως το Αγρίνιο, στον Άγιο Κωνσταντίνο 1-1 με τον Παναγρυνιακό και από την Βόνιτσα το 0-0 με τον Αυραγικό. Η Βόνιτσα είναι μια ομάδα που έχει ανέβει σίγουρα. Και φυσικά θυμόμαστε για την νίκη με ανατροπή στο παιχνίδι με τους Φιλιάδες, τον Άρη Φιλετών, με 2-1. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν σαν σε προπόνηση κόντρα στην Ανέζα Άρτας. Εντάξει, ήταν για να ανοίξουν, να ξεμπουκώσουν λίγο οι μηχανές μετά και την κούραση του κυπέλου. Μια χοντική σεζόν, Θοδωρή, για τον Ανέστη Ζώη, ο οποίος κατέκτησε αήττος στο πρωτάθλημα, συμμετοχή σε τελικό φυσικά με την Θιέλα Κατσικάσο που οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν και το τρόπαιο και τώρα αίτητος και στην ειδική διοργάνωση των Μπαράζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να το συνεχίσουν και να πανηγυρίσουν την άνοδο. Μοιάζουν και λίγο Θιέλες, τρόπο να πω, Σοβαρή διοίκηση, καλό ρόστερ, καλοί προπονητές. Ναι. Μακάρι να τα πάνε καλά, μακάρι να ανέβουνε, να κρατηθούν, να κρατήσουν ένα χρόνο ακόμα, γερά εκεί και να έρθουμε και εμείς του χρόνου με το καλό. Και επιτέλους να έχουμε δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βίκη, τι θα μπορούσες έτσι σαν συμβουλή να δώσεις στα Εγώ, παιδιά καταρχήν, της Θιέλας? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα.
Οι σχέσεις μας και από πέρυσι με το κύπελο και φέτος είναι άριστες. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και τους το έχω πει και ενθερμώ ότι εύχομαι να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, να ζήσουν αυτή την εμπειρία, όλο αυτό. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δείχνουν. Ο Ανέσης ο Ζωής είναι ένας άνθρωπος πολύ και διακριτικός και αυτό που λέει κρατάει μικρό καλάθι και ξέρει καλά, πολύ καλά τι κάνει. Νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά για τα παιδιά και τους αξίζει πραγματικά να πάνε καλά. Είναι και αυτή μία, όπως είμαστε εμείς, μία ποδοσφαιρομάνα, είναι και εκείνη. Είναι από την άλλη πλευρά και είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τους εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου την άνοδό τους. Αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω αν διακόπτω, ήταν πολύ σημαντικό, το είχα πει και το είχα γράψει, για τις άριστες σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι των δύο ομάδων στον τελικό κυπέλου. Mm. Και μιας και είσαι εδώ σήμερα, Βίκη, συγχαρητήρια και σε εσάς για το άψογο κλίμα που είχατε στον τελικό. Πραγματικά ήταν παράδειγμα προς μίμηση, διότι βλέπουμε κατά καιρούς τελικούς άλλων ενώσεων να γίνονται έκτροπα και άλλες χρονιές φυσικά. Και είδαμε έναν υποδειγματικό τελικό που ήσασταν πραγματικά αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά, όπου η Θεία Λαϊκαστικάς πήρε επάξια το κύπελο, ήταν κυρίαρχη ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά και στην προετοιμασία του τελικού και κατά τη διάρκεια του τελικού και στο τέλος που υπήρχε καλό το κλίμα, έτσι διατηρήθηκε. Και μακάρι έτσι να είναι όλες οι διοργανώσεις και όλοι οι τελικοί, όλα τα παιχνίδια, να καταλαβαίνουν και οι παίχτες και οι δικοί σου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά θέλω να σου πω ότι ο τελικός κυπέλου είναι μία γιορτή. Αυτό είναι. Η λέξη αυτή και μόνο σημαίνει ότι πρέπει να είναι μία γιορτή. Στη γιορτή τους φιλοξενούμενους τους καλοδέχεσαι, το ίδιο και εκείνη και συνεχίζεται όλο αυτό. Δεν υπάρχει λόγος για αντιπαλότητες. Είναι ακριβώς μόνο 90 λεπτά. Και αυτό τόσο όσο. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο όμως για άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα και από τον Νίκο Γκούρα, τον προπονητή της Θέλας Κατσικάς. Το κορίτσι μας το όμορφο, λέει ο Νίκος. Η μαμά της ομάδας μας. Την αγαπάμε όλοι. Χαιρετισμούς σε όλο το πάνελ. Και εμείς τον αγαπάμε τον Νίκο πολύ. Και χρειαζόμαστε και περισσότερες Βίκες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι για ένα διάστημα στην ομάδα του Παναζαγορισιακού ήταν γυναίκα πρόεδρος. Και τώρα μάλιστα ο Παναζαγορισιακός, από ό,τι έχω ακούσει, θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μαζί και τα Σερβιανά που αναφέρθηκες νωρίτερα, Νίκο. Υπάρχει και σκέψη για το Κρυφοβό και το Ρωμανό. Εδώ είμαστε, μακάρι αυτές οι ομάδες να επιστρέψουν και να ξαναπάρουν ζωή και τα χωριά αυτά. Εμείς τώρα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με αγωνιστική δράση στην Β' Εθνική Κατηγορία. Τηλεφωνική επικοινωνία με Θόδωρο Διαμάντη από την Αναγέννηση Ελληνικού, προκειμένου να μας μιλήσει για την διοργάνωση μιας εκδήλωσης όπου θα γίνει την Κυριακή στο γήπεδο του Ελληνικού και θα γίνει ονοματοδοσία του γηπέδου σε Ανδρέας Φιλιππούσης υπό την αιγίδα του Δήμου Βορείων Τζιμέρκου και του Δημάρχου εκεί του κύριου Βαΐτση. Περισσότερα σε λίγο. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι του Ήπειρου TV1 για το δεύτερο μέρος του Παλμού στο ερασιτεχνικό. Παρέα με Νίκο Γιωτίτσα, Βίκη Γεώργα και Θοδωρή Πίχα από την ομάδα της Θέλας Κατσικάς, όπου μιλούσαμε για το 7ο τουρνουά Μπαμπίνι, το οποίο θα διεξαχθεί από 31 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή μας έρχεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Και Βίκη, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα του θεσμού. Εντάξει, κάναμε και λίγο κουβέντα και για τους γονείς, να είναι έτσι και πιο μαζεμένοι με τα παιδιά και τις παρατηρήσεις τους. Αλλά να πούμε και ένα θετικό, ότι πολλές φορές οι γονείς στέκονται στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών. Εγώ θα πω ότι οι γονείς των ακαδημιών μας, τώρα θα το υπερεφανευτώ αυτό και θα πω ότι είναι οι καλύτεροι ever. Είναι πιο θυελάρες ακόμα και από τα παιδιά τους. Δηλαδή το τουρνουά που αποτελείται από εθελοντές, η μισή είναι οι γονείς. Και πέρυσι το ίδιο ήτανε. Εγώ και όλη η διοίκηση τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όλο αυτό. Να πω ότι φέτος στη διοίκησή μας βρίσκεται γονιός των ακαδημιών. Δηλαδή αυτό έχει και συνέχεια. Δεν είναι μόνο ότι βοηθούν εμάς το δικό μας το έργο, που αν πούμε ότι και εμείς γονείς ήμασταν, συνεχίζεται. Δηλαδή θέλουν να βοηθήσουν και πιο έμπρακτα και πιο
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν όρια, πηγαίνουμε σε άλλα τουρνουά και μάλιστα στο τελευταίο που πήγαμε στην Καστοριά δεχτήκαμε και συγχαρητήρια από τις άλλες ομάδες για την οργάνωση της ομάδας μας και για την οργάνωση των γονιών μας, οργάνωση εντός αγωγικών. Έκαναν κουβεντούλες, δηλαδή είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε σίγουροι ότι είναι πάντα δίπλα μας. Αν σηκώσουμε το τηλέφωνο, ξέρουμε ότι είναι πάντα εκεί. Και να μας πει και ο Θοδωρής για τους συνάδελφούς του, τα ονόματα των παιδιών, αρκετοί εκ των οποίων έχουν παίξει και με τη φανέλα της Στήλας Κατσικάς και με τον Μπαζιάνο, όπως είναι ο Γιώργος ο Κάκος. Έγνωστοι και μη ξέρετε, Γιώργος ο Κάκος, πολλά χρόνια στο χώρο, ο Κώστας ο Λιόλιος. Πολλά χρόνια τα παιδιά αυτά, γνώση στο αντικείμενο. Με βοηθάνε και εμένα, τολμάω να το πω, δεν έχω κάποιο θέμα. Σαν πιο έμπειροι, αν χρειαστώ κάτι, είναι εκεί για μένα. Παίρνω τις συμβουλές τους και ο Νίκος ο Γκούρας, ακόμα τη μεγάλη ομάδα. Έχουμε αυτό το καλό σε αυτή την ομάδα. Ότι συνεργαζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε οικογένεια. Ισχύει. Καταρχάς, θα έρθεις στο γήπεδο και πάντα θα υπάρχει ένας άνθρωπος από τη διοίκηση εκεί. Πάντα. Πάντα. Θα βρεις κάποιον άνθρωπο. Θα είναι η Βίκη, θα είναι ο Αλέξης ο Βαρτζιώτης. Θα είναι ο Γιώργος, ο Μπαλάσκας, που έλεγες πριν, ο οποίος είναι ο γονιός, που είχε πέρυσι το παιδί του στην Ακαδημία, είδε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και ήθελε να ασχοληθεί και πιο ενεργά. Μπήκε στο Δικαιοσύνη Συμβούλιο. Είναι ο Νίκος ο Ντεμίρης, και αυτός εκεί πέρα από ό,τι χρειαστεί. Ο Σπύρος ο Ματσάγκας. Ακόμα και ο Γιάννης, που πολύ με την αντρική ομάδα ασχολείται, αλλά αν χρειαστούμε κάτι, είναι και αυτός εκεί. Ναι. Και είμαστε και πολύ τυχεροί με τους γονείς. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ούτε οι προπονητές έχουμε ιδιαίτερο θέμα, όπως συμβαίνει σε άλλες ακαδημίες. Ούτε παρεμβαίνουν στο έργο μας, σέβονται τις γνώσεις μας, σέβονται αυτό που κάνουμε εκεί και σέβονται πάρα πολύ και την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση. Είναι εκεί, βοηθάνε πάρα πολύ. Το λέγαμε και στο διάλειμμα ότι πάρα πολλοί γονείς θα έχουν ενεργό ρόλο στο τουρνουά, είτε θα ψήνουν κάποιο σουβλάκι, είτε θα βοηθάνε με παντού, το παρκάρισμα των αυτοκινήτων, να βοηθήσουν τους γονείς που θα έρθουν από αλλού, που να βρουν τα γήπεδα, που θα παίξουν τα παιδιά τους, που θα βρουν τουαλέτες. Τα πάντα. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Αυτό πρέπει να πω. Υπενθυμίζουμε ότι το τουρνουά θα γίνει 31 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου και θα δώσει και το παρόν, όπως μας αποκάλυψε η Βίκη πριν τον break, ο Νίκος Νταμπίζας, γνωστός σε όλους Νίκος Νταμπίζας, και όπως ανέφερε και εν συνεχεία ο Νίκος Γιωτίτσας, έχει φορέσει και τη φανέλα της Γορίτσας όταν σπούδαζε στην Γαλακτοκομική Σχολή, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι. Και μάλιστα, εντάξει, μετά, πριν να κάνει αυτή την καριέρα που έκανε, Ολυμπιακό, στη Λέστερ, μετά στην Λάρισα, ενδιάμεσα είχε πάρει και το γύρο με την Νιουκάστρ, συγγνώμη, και πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική το 2004. Μήνυμα από Μιχάλη Τσάγκα, υπέροχη Βίκη, κάνει πολλά για την Θύελλα και πάντα δίνει μια οικειότητα σε όλους όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Ο Θοδωρής, από υπέροχος προπονητής και πολύ προσιτός σε όλους. Καλή συνέχεια για την ομάδα. Χαιρετίζουμε τον Μιχάλη και στην Αγαθή και στο παιδάκι σας, να είστε πάντα καλά. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, ενότητα Β' Αεραστεχνικού, 34η αγωνιστική, όπου και μαθηματικά οι αμπελόκηποι είναι πρωταθλητές. Αποτελέσματα: Πετσάλια Μπελόκη 0-6, Τίγρης Ζωοδόχος 5-5, Κάστρο Κοσμηρά 2-5, Μουσιωτίτσα Αγία Μαρίνα 7-2, Πράματα Ηλιόκαλη 2-1, Αμφιθέα Κρανούλα 3-2, Ασβεστοχώρη Δαφνούλα 2-2, Πογονάτος Αγιάννα 3-1. Ήταν εκεί ο Χρήστος Ογκέλτσος, έχουμε εικόνα από το μακρινό Δελβινά, και το Ράχη Κλιματιά 3-7 είναι το τελικό αποτέλεσμα, και Ανήλιο Ροδοτόπη 5-1. Βαθμολογία. Οι αμπελόκηποι έφτασαν τους 100 βαθμούς, παραμένουν αίτητοι, με την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο θεσμό. Ακολουθεί η Αγιάννα με 90 και η Κοσμηρά με 69. Οι τρεις πρώτες ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για την Α κατηγορία. Εδώ το ενδιαφέρον είναι αμύωτο για την τρίτη θέση. Ακολουθεί ο Πογονάτος με 67. Η Ζωοδόχος έχει μείνει στους 61 μετά το χ με τους Τίγρης. Και μπορούμε να πούμε ότι τίθεται και εκτός στόχου. Μεν, αλλά δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε η σεζόν ήταν στόχος η άνοδος για τη Ζωοδόχο, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι δεν είχε κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, ήταν στις τελευταίες θέσεις και μετέπειτα τον Γενάρη ενισχύθηκε για να κάνει αυτή την πορεία πρωταθλητισμού. Πράματα 60, Δαφνούλα 59, Κρανούλα 51.
Κάστρο 46 έχει και η Αμφιθέα, η Λιόκαλη και Πετσάλη έχουν από 44. Οι Τίγρεις πήγαν στους 43 και ισοβαθμούν μαζί με το Ασβεστοχώρι. Ακολουθεί Κλιματιά 42, Μουσιωτίτσα 38, Ανήλιο 37, Αετοράχη 31, Αγία Μαρίνα 10 και Ροδοτόπη 4 βαθμοί. Επόμενη αγωνιστική, να την πούμε. 35η. Κοσμηρά Ανήλιο, Δαφνούλα Πετσάλη, Ηλιόκαλη Τίγρης, Κλιματιά Αγία Μαρίνα, Αμπελόκηποι Υπογονάτος, Κρανούλα Πράματα, Ζωστοχώρη Αμφιθέα, Αθλητική Ένωση Γιάννα Κάστρο, Ζωδόχος Αετοράχη και Ροδοτόπη Μουσιωτίτσα. Φεύγουμε κατευθείαν για Πετσάλη. Πετσάλη Αμπελόκηποι 0-6, τελικό αποτέλεσμα. Αξιάνεται η επικράτηση για την ομάδα του Μανώλη Σκούφαλη. Καθάρισε από την αρχή την υπόθεση νίκη. Δεν μπορούσε το Πετσάλη να ακολουθήσει τον ρυθμό. Και λογικό είναι από τη μία και λογικό από την άλλη, γιατί η ομάδα πλέον ανήκει στον γκρουπ που έχουν εξασφαλίσει. Έτσι, νιώθουν πιο άνετα συγκριτικά με τους υπόλοιπους γύρω από την παραμονή. Πολύ ωραίο το γήπεδο, παιδιά. Ήταν λίγο περίεργος ο καιρός το Σάββατο. Γιατί μία έπιανε βροχή, μία σταματούσε. Υπήρχε και αέρας. Βλαχόπουλος, Παργινός, Χαρίτος, Δίνος και Μάντζαρης οι σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Εσύ είσαι στους 100 βαθμούς για την ομάδα των Αμπελοκήπων, οι οποίοι έχουν στόχο να διατηρήσουν το αίτητο. Έχουν στηθεί ήδη πρωταθλητές, περιμένουν ότι θα γίνει και η φιέστα, αλλά ο στόχος αυτής της χρονιάς τουλάχιστον που λήγει στις 15 Ιουνίου, αυτός ο Γολγοθάς για όλες τις ομάδες και για τις 20 της Β' κατηγορίας, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Το έχει πει και ο προπονητής σας, ο Νίκος Ογκούρας, που πει, αν το θυμάστε. Και δίκιο έχει. Δεν καταλαβαίνει κανείς το λόγο που... Δείτε εδώ, συγγνώμη, σε διακόπτω, θα δούμε μία φάση. Νομίζω είναι το πιο μετά. Νομίζω ότι ήταν... Ναι, συγγνώμη, Νίκο, συνέχισε και θα δείτε μία φάση αμφισβητούμενη. Την έχω βάλει μέσα που έχει δείξει ο κύριος Δαδάνης, ο διαιτής, ανάποδη κίτρινη κάρτα. Αλλά η φάση είναι πραγματικά μπροστά στα μάτια του. Θα αναφερθούμε και λίγο σε αυτό. Συνέχισε, Νικόλα, και χίλια συγγνώμη. Ναι, έλεγα ότι εντάξει, είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους ποδοσφαιριστές, όπως έγινε φέτος το πρωτάθλημα στην Β' κατηγορία. 20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, ακόμα και με εμβόλυμες. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί μέσα Ιουνίου. Και κάποιες ομάδες, ειδικά αυτές που θα είναι στην Α, όπως οι Αμπελόκηποι ή η Αγιάννενα και ένας εκ των Κοσμηράς Υπογονάτων. Μην κρυβόμαστε, αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την άνοδο, εκτός να αλλάξει κάτι δραματικά από κάτι που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η Κοσμηρά είναι στη τρίτη θέση με διαφορά 2 βαθμών από τον Υπογονάτο, οπότε μία από τις δύο ομάδες θα ακολουθήσουν Αμπελόκηπους και Αγιάννενα. Και κάποιες έλεγαν ότι θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τον Ιούλιο, οπότε δεν θα κάτσουν ούτε περίπου ένα μήνα και κάτι. Ότι είναι ψυχοθόλο αυτό. Βασανιστήριο είναι. Πότε τελειώνει προγραμματισμένα το πρωτάθλημα? 15 Ιουνίου. Έστα. Γι' αυτό με εμβόλυμη, έτσι. Εντάξει. Μπορεί. Δηλαδή έχει εμβόλυμη την Τετάρτη πριν τις εκλογές ή την Τετάρτη μετά τις εκλογές. Ναι. Αλλιώς θα πηγαίναμε άστο, 25 Ιουνίου, πότε βέβαια στην Κυριακή. Για να μην κλέψω τον υδρό των παιδιών, γιατί εδώ το ίντερνετ μου είχε ένα περίεργο παιχνίδι. Όσον αφορά τους σκόρερ, να πούμε ότι χάτρικ έχει κάνει ο Μάντζαρης, ένα ο Αχούλης και ένα ο Τσάνης. Και ένα ο Ντίνος. Με πήγε το... Και ένα ο Ντίνος. Και με πήγε το Facebook σε μια συνομιλία πιο πριν. Δείτε εδώ τα πανέμορφα γκολ. Να τον έξω τώρα. Το έκτο πέτυχε ο Ντίνος. Μια σοπαλία έχουν, ναι. Αμπελόκηποι. Οι Αμπελόκηποι έχουν, ναι, μια σοπαλία. Και να πούμε ότι την Κυριακή είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους Αμπελόκηπους και τον Πογονάτο. Ο Πογονάτος, ο οποίος κέρδισε την μία ομάδα που έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία, την Αγιάννενα, στο Δελινάκι με 3-1. Το έργο φυσικά είναι ακόμη πιο δύσκολο και την Κυριακή κόντρα στους Αμπελόκηπους στην Ελληνοπούλα.
Δεν ξέρω τι φόρμουλα πρέπει να βρεθεί για να μην πέσει αυτό το παιχνίδι των εμπειλοκήπων με τον Παγωνάτο μαζί με την τελετή ονοματοδοσίας του γηπέδου ελληνικού σε Ανδρέας Φιλιππούς αλλά και την τουρνά που θα ακολουθήσει. Θα έπρεπε λίγο το πρόγραμμα να το κοιτούσαν οι ψήφοι με τις ομάδες αν μπορούσαν κάποια παιχνίδια ύστερα από συνεννόηση των ομάδων με την Ένωση να γινόταν ή το Σάββατο ή την Κυριακή λίγο νωρίτερα. Το φυσικά δεν είναι στο χέρι μας. Θα έπρεπε να πάρθει αυτή η πρωτοβουλία. Πάντως, ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν την Κυριακή έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό στην Λιμνοπούλα. Και θα υπάρχουν πολλοί αυτοί που θα θέλουν να είναι και στην Λιμνοπούλα και στο ελληνικό. Λοιπόν, επόμενο μάτς που έχουμε ετοιμάσει για εσάς είναι αυτό ανάμεσα στους Τίγρες και την Ζωοδόχο, αγγλικό σκορ 5-5. Ενώ παράλληλα έχει έρθει και ένα μήνυμα Νίκο Γιωτίτσα, το οποίο τώρα βλέποντας εδώ το μάτς θα κάτσω λίγο όσο προλάβω να το διαβάσω. Έχει στείλει ο Γιώργος Μπενέκος στο live της εκπομπής να αναφερθούμε σε ένα κείμενο που ανέβασε ο Θανάσης Ομιργίνου στο Passport για τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννηνα. Τώρα πρέπει να έχει ανέβει αυτό το κείμενο. Τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννηνα δεν ήταν και δεν είναι τα καλύτερα. Το γνωρίζουμε αυτό και λέγαμε ότι τα χρέη είναι παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το διαβάσεις, Νικόλα. Είναι δημοσιευμένο στο Passport, μπορεί όποιος θέλει να το διαβάσει αναλυτικά, διότι είναι πολλά τα 5 κάτι, Αλλά το μήνυμα να μας πεις ποιο είναι, γιατί εδώ χάνουμε το υπέροχο γκολ εδώ από τους Τίγρες που πέτυχε ο Δάλλας. Γιατί πραγματικά και τα μπήκαν υπέροχα γκολ. Να πούμε ότι οι Τίγρες μέχρι να διαβάσεις το μήνυμα που θες έκαναν πάρτι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με 4-0, χάρη στα γκολ των Ντάσιου, άλλα δύο του Αδάλα και το τέταρτο ήταν του Μίχου. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Ζωοδόχου είχε την απάντηση στην επανάληψη, ανέβασε στροφές, πήρε βοήθεια και από τον Επάγκο με τις εισόδους του Τσολάκου και Βλάχου, μείωσε όπως είδαμε και προηγουμένως με τον Τσολάκο σε 4-1. Εδώ το 4-2 από τον φόρη τον Μπάτζιο και ουσιαστικά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ομάδα της Ζωοδόχου. Φυσικά συνέχισε το παιχνίδι να κρύβει συγκινήσεις και η ομάδα της Ζωοδόχου κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Το 4-3 μείωσε πάλι ο Μπάτζιος και το 4-4 από μια ωραία προσπάθεια από τον Χάρη τον Κωστάκη, τον πολύπερο μεσοπεριφερειακό, πάρε βάλε στον Τσολάκο για το 4-4. Και ολική ανατροπή εδώ με απίθανη γκολάρα από τον Πέτρο τον Βλάχο, τον αρχικό της ομάδας Ζωοδόχου. Πέρασε αυτό το παιχνίδι, πέρασε ως αλλαγή, οπότε ξεκίνησε ως αρχηγός ο Χρήστος ο Τούσης. Και εκεί που νομίζαμε θα μείνει η ανατροπή, οι παίχτες του Λάζαρου Σέμου πείσμωσαν και είχαν τη δικιά τους απάντηση. Εδώ βλέπουμε ένα εκπληκτικό γκολ από τον Αντάσιο για το 5-5, αγγλική χορταστική ισοπαλία στο γήπεδο της ΕΦΣΥΠ. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια στο ερασιτεχνικό. Θα ζήλευαν νομίζω αυτά τα παιχνίδια πολλά πρωταθλήματα και το είπε και χαριτολογώντας και στο Facebook ότι φεύγοντας από το παιχνίδι του Τίγρου με τη Ζωοδόχο, αυτό το χορταστικό 5-5, πήγα στην Κατσικά να δω τον τελικό κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη και απογοητεύτηκα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Μα γιατί. Ο Νίκο, να πάμε και στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα έχει κλιματιά, βρέθηκες εκεί. Ναι. Ναι, ακριβώς η Αιτοράχη βυθίζεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Είναι εκτός απρόπτου στην γάμα αριστεχνική. Από την άλλη κλιματιά με το διπλό που πήρε, συνεχίζει να δίνει την μάχη για την παραμονή στην β' κατηγορία. Να πούμε το 0-1 το πέτυχε ο Παπαγιάννης νωρίς το πρώτο λεπτό. Το 0-2 ο Μπλέτσας με κεφαλιά. Το 0-3 ο Σιμεωνίδης με πέναλτι. Εδώ το κέρδισε ο Παπαγιάννης στην ανατροπή του Δημήτρη του Μαγκλάρα και ευστόχησε ο παίχτης, ο Σιμεωνίδης για το 0-3. Ευστόχησε, απέκρουσε το τερματοφύλακα Καρνάς και στην επαναφορά έγινε το γκολ.
Το 0-4 είχε επιτύχει ο Παπαγιάννης, το 1-4 ο Πασχαλίδης. Το 2-4 με στην εκτέλεση πέναλτι ο Καραγκούνης. Έχει κρυφθεί λίγο πολύ για το παιχνίδι. Το 2-5 ο Παπαγιάννης, το 2-6 ο Χρήσανθος, το 3-6 ο Καραγκούνης και το 3-7 ο Χρήσανθος για το τελικό αποτέλεσμα, για το διπλό αυτό το εμφαντικό της Κλιματιάς. Και φεύγουμε για Δελβινάκη. Χρήστος Γκέρτσος ήταν εκεί και τον ευχαριστούμε πολύ με το κανάλι του που έχει στο YouTube και καταγράφει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Παναγιώτη Κάρπη απέναντι στη Νέα Γιάννενα. Ναι, μεν έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο της ανόδου στην Α, αλλά είσαι σε μια δύσκολη έδρα. Ναι, ο Πογονάτος, ο οποίος ήθελε την νίκη κόντρα στην Γιάννενα και την πήρε. Εδώ έχουμε το 1-0 με τον Ζενέλης, νομίζω το πρώτο. Ναι, ο Πάρης ο Ζενέλης. Ο πρώτος Ζενέλης. Ο Πογονάτος, λοιπόν, πήρε την νίκη με την οποία βρίσκεται ξανά στους 2-2 από την Κοσμηρά, η οποία κέρδισε 3-5 το Κάστρο. Και ετοιμάζεται για ακόμα ένα ντέρμπι κόντρα στους Μπελόκηπους την Κυριακή. Ο Άντρος, λοιπόν, κατάφερε να διπλασιάσει και τα τέρματα του στη συνέχεια. Εδώ μια προσπάθεια και τον γκολ από τον Γαλανό. Τον Αντώνη Γαλανό, μπράβο Αντώνη, ακούμε εδώ να λένε. Και πανηγυρισμός εδώ στην κάμερα του Χρήστου Γκέρτσου. Δεις όλα τα γκολ Πέτρο μπήκαν στην επανάληψη. Εδώ πέρα το κερδίζει η Εθνική Ένωση Γιάννενα και θα μετατρέψει σε γκολ ο Τσίκας. Ένας παίχτης που είσαι πάρα πολύ με το σκοράρισμα του, όχι βέβαια μια φάση του Πογονάτου. Αλλά θα μειώσει συνέχεια ο Τσίκας για την Γιάννενα και έλεγε τον Τσίκα ότι βοήθησε πάρα πολύ στο σκοράρισμα φέτος στην Γιάννενα, μια εκπληκτική ομάδα του Σταύρου Παπαβασιλείου. Προφανώς δεν θα έχει αυτό. Παίρνει αρκετή ώρα να χτυπήσει μάλλον το φάουλ. Εδώ είναι το 3-1. Άξιζε. Δεν είχε το 2-1 μάλλον ο Χρήστος και το 3-1 από τον Αλέξη τον Κώστα, απευθείας εκτέλεση φάουλ, έβαλε και αυτό στην σφραγίδα του. Στην νίκη του Πογονάτου. Είχε προηγηθεί, το βλέπουμε τώρα, το 2-1 με τον Τσίκα, η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Με την ΑΕ που νομίζω ότι έχει μόνο μία ήττα πριν από αυτήν, κόντρα από τους Αμπελόκηπους. Δεν ξέρω, Δίκη και Θεοδωρή, αν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε, έστω όταν τελείωσε το ποτάλιμα για την Κατσικά, κάποιο παιχνίδι της Β' κατηγορίας. Και... Πολύ λίγο, πολύ επιφανειακά, αλλά θέλω να πω ότι βλέπουμε πολλά και ωραία γκολ. Και αυτό έχει και κολλάει λίγο σε αυτό που λέγαμε και πριν, να με επιτρέπεις, ότι ναι μεν θα παίξει επαγγελματικά ένα παιδί στα 400, αλλά πάρα πολλά θα παίξουν στο ερασιτεχνικό, έτσι. Οπότε όλοι εμείς οι προπονητές που ασχολούμαστε με το αναπτυξιακό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του τοπικού πρωταθλήματος. Ακόμα ένα πέναλτι εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, πιάνει ο Σέμπα, ο Μπαλατζία. Πρέπει να είναι το ρεκόρ του τώρα 8 στα 9, να έχει πιάσει. Ναι, έχει πιάσει σε πολλά παιχνίδια και στα βούλα έχει πιάσει. Ναι, συγγνώμη, Θοδωρή, συγγνώμη. Όχι αυτό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας να ανεβάσουμε το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ακόμη περισσότερο, έτσι. Είναι σε ένα καλό επίπεδο, ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα. Βασικά πολύ είναι. Ούτως ή άλλως το ξέραμε, αλλά τώρα βγαίνουν και επίσημα τα νούμερα όσον αφορά την ΠΑΕ Παζιάννα, φίλες και φίλοι. Γίνει ένα ρεπορτάζ από τον συνάδελφο και φίλο τον Θανάση τον Μυριούνη για τον πρωινό λόγο, γιατί πολλά ακούστηκαν και συνέντευξη τύπου. Τώρα πλέον όλα αυτά υπάρχουν και στο ίντερνετ. Το έλεγε αυτό ο Θανάσης, αν θυμάσαι, ερωτώμενος τον κύριο Χρυστοβασίλη συνέντευξη τύπου. Επειδή είναι πολύ μεγάλη, χρειάζεται πολύς χρόνος για να
σας μεταφέρω ακριβώς όλα αυτά που λέει, όλα τα νούμερα έτσι όπως γράφονται εδώ πέρα. Θα πω μόνο κάτι. Ότι... Λοιπόν... Συνολικά... χρέη... υποχρεώσεων του ΠΑΣ για να φτάνουν τα 5.418.000. Μέχρι τις 36 του 23 και εκ των οποίων οι ρυθμιζεμένες οφειλές ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια. Επίσης, πέραν από αυτά που θέλουν και λίγο περισσότερη ανάγνωση από αυτήν που, τη γρήγορη που πρόλαβα να κάνω εγώ εδώ, μέσα στο κείμενο αναφέρεται ότι υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία δανείζει χρήματα η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννα. Και έχει δώσει αρκετά χρήματα. Έγινε μια ερώτηση στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννα από τον Θανάση τον Μυριούνη και ακόμα δεν έχει λάβει την επίσημη απάντηση. Όποιος θέλει το κείμενο είναι στο passports.gr με τίτλο «Τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννα». Είναι σημερινό, είναι τώρα πριν από μία ώρα όσο ήμασταν εμείς στον αέρα. Και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα νούμερα και γιατί δεν ήταν τόσο μούφα οι όποιες σκέψεις και κουβέντες ακουγόταν στην πόλη το τελευταίο διάστημα ότι η ομάδα μπορεί να βρεθεί και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι έλεγες. Τρεις ομάδες θα έλεγα στην ΓΑΜΑ. Εντάξει. Είναι πολύ σοβαρό τώρα αυτό. Μέρα αποκαλύψεων. Λοιπόν... Από τον Ταμπίζα στα... Κοίτα, εμείς το λέγαμε και από εδώ, όσο μας ακούει και ο Σωτήρης θα κάνει και μια κλίση στον Θόδωρα το Διαμάντη για να μιλήσουμε για το ελληνικό, να τα φέρουμε όλα και να τα προλάβουμε τον χρόνο. Το λέγαμε εδώ από καιρό, από όταν ο κύριος Χρυστοβασίλης μας έλεγε και το έπαιζε Κινέζος ότι δεν ήξερε και έλεγε τα χρέη είναι εκεί και εκεί στα 2 εκατομμύρια. Πάμε, παραπάνω. Και στην ουσία τι ακριβώς πουλάει. Αν πουλάει μόνο τα χρέη, να πει πουλάω μόνο τα χρέη. Δεν θέλω τίποτα. Πάρε τα φύγει. Τα χρέη να τα. Ή να πάρει τα χρέη για να τα κουβαλήσει μόνο του. Ποιο θα έρθει να αγοράσει μια εταιρεία με χρέη. Θα έπαιρνε σε ένα μαγαζί που χρωστάει 2 εκατομμύρια, 3. Λοιπόν. Ένα μήνυμα ήθελες να διαβάσει από αυτό. Από Μπενέκο έχει. Λοιπόν, ναι, ο Γιώργος ο Μπενέκος ήταν ο άνθρωπος που την ώρα που κουβεντιάζαμε για το ερασιτεχνικό μου έστειλε μήνυμα να αναφερθούμε στο άρθρο αυτό που βγήκε στο Passports. Μας έχει στείλει μήνυμα ο Τζόνι ο Μπεν ότι ορισμός του αγγλικού σκορ στο 5-5 τη Ζωοδόχου. Ο ίδιος φίλος μας αναφέρει ότι ο Ντάσιος των 2 γκολ είναι γεννηθής το 2009. Ωραία. Και μας έχει στείλει μήνυμα... και ο Οδυσσέας ο Μπλέτσος από το ελληνικό. Καλησπέρα σε όλους στο πάνελ. Η εργατικότητα και η αγάπη για το ποδόσφαιρο και πόσο ακόμη για τις ακαδημίες που είναι σημαντικότατο κομμάτι για την πόλη μας αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο της Βίκης. Μπράβο για αυτό που έχετε πετύχει. Φιλιά από την αναγέννηση ελληνικού. Τώρα ο φίλος εδώ, ο Γιώργος ο Μπενέκος, αναρωτιέται γιατί γέλασε ο κύριος Πίχας. Τώρα. Αυτό γέλασε. Και ο καθένας τα γέλαγε όταν φαντάζομαι, ρε Γιώργο, εκεί που λέει ο πρόεδρος ότι χρωστάμε 2 εκατομμύρια, τελικά είναι 5. Όχι, είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι για γέλαση. Ναι, αλλά ήταν η έκπληξη περισσότερο. Εμείς τα έχουμε κρύψει. Ή και απ' την άλλη, δηλαδή, και εμείς γνωρίζουμε ότι και λέγαμε τα χρέη είναι παραπάνω. Δηλαδή, άμα γελάγαμε, τι θα μας έλεγε, αφού βγαίνει η αλήθεια. Δεν είναι. Τα έχουμε πει, δεν είναι κρυμμένα. Ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεν τοποθετήθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Ντόμπρα απέναντι στους δημοσιογράφους και νομίζει ότι όλοι του είναι εχθροί. Και με τα χίλια ζόρια άφησε και δύο ανθρώπους από το σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΣ Γιάννα να έρθουν και να κάνουν δύο ερωτήσεις που καθόταν τα παιδιά πίσω. Και δεν ήθελε ούτε καν να μπουν μέσα. Και αν δεν αλλάξει τίποτα και με τον ίδιο πρόεδρο, μάλλον τους ίδιους πρόεδρους, θα πάμε και στη Β' και στη Γ' Εθνική. Γιατί υπάρχει κάποιος. Ναι, τώρα να πω αυτό και να πάμε και στο Θοδωρή το Διαμάντη να μην μακρηγορούμε, γιατί μου φαίνεται, Νίκο Γιωτίτσα, θα χρειαστούμε μια εκπομπή πάλι μόνο για τον ΠΑΣ Γιάννα, αλλά τέλος πάντων.
Ορίστε, ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Α, το ότι ο κύριος στο Βασίλης, ο άμνηστος, ο μεγάλος, έκανε κάποια πράγματα, μας έβαλε στην Ευρώπη και αυτά, είναι, αναγνωρίστηκαν. Δεν σημαίνει ότι όμως, όταν μια ομάδα απλά βγαίνει στην Ευρώπη, ότι της δίνει το δικαίωμα να έχει χρέη και απλήρωτους ποδοσφαιριστές και στο δημόσιο και ούτω καθεξής και να μην δίνει στη δημοσιότητα τον ισολογισμό. Ή να κρύβεσαι τώρα μετέπειτα που ανέλαβαν οι αδερφοί Χρήστο Βασίλη. Και να παρακαλάμε να κάνουν μια συνέντευξη τύπου για να μάθει ο κόσμος και ποιος είναι ο στόχος και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων. Θοδωρή Διαμάντη, καλησπέρα. Από Γιάννενα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε στην αναγέννηση ελληνικού, η οποία ήταν, είναι και θα είναι το αγαπημένο σωματείο του Ανδρέα Φιλιππούση, του εκλειπώντος συνάδελφου και φίλου, που ήταν και από τα ιδρυτικά στελέχη όταν επανιδρύθηκε το σωματείο. Μην όμως το έπαιξε τέτοιο παιχνίδι, όπου έχει φύγει από την ζωή, όμως μέχρι και σήμερα και για πάντα να είμαστε καλά, δεν θα ξεχαστεί. Και γι' αυτό το λόγο την Κυριακή στις 2 Ιουνίου, στο γήπεδο του Ελληνικού, θα μετανομαστεί το γήπεδο σε Ανδρέας Φιλιππούσης. Θα γίνει και ένα τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων του Ελληνικού, του Σταυρακίου, της Κατσικάς και των Παλεμάχων του Παζιάννα και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων. Για να γίνει όλο αυτό, συνετέλεσαν σίγουρα ο Θοδωρής ο Διαμάντης, που είναι και παράγοντας στην αναγέννηση Ελληνικού και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων και φυσικά ο Δήμαρχος ο Νίκος Σοβαΐτσης. Πες μας περισσότερα, Θόδωρα. Γεια σας και πάλι. Σας χαίρομαι να σας δω που στηρίζετε όλοι μαζί το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως και εμείς αυτό που αγαπάμε. Είμαστε τώρα πια στη θέση να αναγγείλουμε αυτό το γεγονός, το οποίο το παλέψαμε πολύ για να γίνει. Θα ονομαστεί το γήπεδο του Ελληνικού σε γήπεδο Ανδρέας Φιλιππούσης, στο όνομα του δικού μας Ανδρέα, του φίλου μας, του φίλου σας, που τόσο πολύ αγάπησε και υπηρέτησε το αριστερικό ποδόσφαιρο. Εμείς βέβαια, από εγώ από τη νέα μου θέση και σαν παράγοντας του Ελληνικού, πάλεψα πολύ για αυτό το θέμα και με την αρρωγή βέβαια του δήμαρχου, του δημάρχου μας, του Νίκου του Βαΐτση, ο οποίος είναι άνθρωπος του αριστερικού ποδοσφαίρου και όλοι το γνωρίζετε, και σαν παίκτης και σαν παράγοντας και σαν πάντα κοντά στο ποδόσφαιρο. Ο δήμαρχος συμφώνησε, πέρασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γήπεδο θα πάρει το όνομα που εμείς θέλαμε και το αρμόδιο την Κυριακή στις 2 Ιουνίου. Θα είναι μια σημαντική τελετή, θα συμμετέχουν, όπως είπε και ο φίλος μου Πέτρος, εκεί οι τέσσερις ομάδες, Σταυράκι, Κατσικά, Ελληνικό και Παλέμαχοι του Παζιάννα. Σας περιμένουμε εννοείται όλους εκεί. Θα τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο έτσι σεμνά και ταπεινά το φίλο μας που έφυγε. Καταλαβαίνω, Θοδωρή, ότι είναι μια δύσκολη στιγμή και για σένα και για όλους εμάς και για όλους όσους τον γνωρίζουμε και τον γνωρίζαμε και πάρα πολύ καλά. Θα δώσουν το παρόν και οι συγγενείς του που θα έρθουν από την Αθήνα. Ναι, θα είναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και όλο το χωριό. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Μπράβο ξανά στον Νίκο το Βαΐτση. Μπράβο ξανά σε σένα. Μπράβο ξανά στην αναγέννηση Ελληνικού. Μπράβο ξανά και στις ομάδες που συμμετέχουν και τιμούν την μνήμη του Ανδρέα Φιλιππούση και την ονοματοδοσία του γηπέδου. Μία από τις ομάδες είναι εδώ μαζί μας. Ναι, τα βλέπετε, παιδιά. Την καλησπέρα μου. Είναι η Βίκη Γιώργα από την Κατσικά και ο Βίκης. Καλησπέρα μου στη Βίκη και στο Θοδωρή. Καλησπέρα. Οπότε, Θοδωρή, και δύο λόγια για την προσπάθεια της αναγέννησης Ελληνικού στην γάμα κατηγορία. Μία δύσκολη κατηγορία, άκρως ανταγωνιστική φέτος. Τέλος πάντων, Πέτρο, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, εμείς είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους την Κυριακή για να τιμήσουμε το φίλο μας. Κλείνει αυτό το θέμα. Θα τα πούμε την Κυριακή. Εντάξει. Λοιπόν, είπα να παλέψουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναγέννηση Ελληνικού. Ωραία. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, 4-5 άτομα, που αγαπάμε την ομάδα, αγαπάμε το χωριό μας και παλεύουμε να την κρατάμε ζωντανή όσο μπορούμε, με κάθε μέσον, χαλώντας
το χρόνο μας και τέλος πάντων καταλάβουμε κάθε προσπάθεια πάνω σε αυτό το θέμα. Η ομάδα μας φέτος, όπως είδατε και εσείς, διέγραψε μια πολύ καλή πορεία, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Στις λεπτομέρειες χάσαμε την άνοδο. Έτσι, είχαμε την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας σε 2-3 μάτς. Δεν πήγαμε καλά και αυτό μας κόστησε. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε και η αναγέννηση θα συνεχίζει να υπάρχει. Ωραία. Θοδωρή, τα λέμε πάνω. Στο Ελληνικό Κυριακή 5 η ώρα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο θέμα που αφορά την γενική ομάδα των Τίγρεων, τι να ρωτήσω, τη Βίκη. Τον γνώριζε τον Αντρέα. Εγώ λέω γνωρίζει γιατί δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα όσο και καιρός και να περάσει. Εννοείται ότι γνώριζα τον Αντρέα. Εννοείται ότι είχα καθημερινή επικοινωνία με τον Αντρέα. Εννοείται ότι ήταν κάτι πολύ θλιβερό για μας και για μένα πάρα πολύ. Με συγκλώνησε απίστευτα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, Πέτρο μου, συγγνώμη, γιατί με πείραξε πάρα πολύ. Δηλαδή, μου στήχησε πάρα πολύ ο χαμός του Αντρέα. Δεν μπορεί να μιλάς το βράδυ μαζί του στις 10 η ώρα και την άλλη μέρα να μαθαίνεις ότι δεν υπάρχει πια στη ζωή. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που είναι και αυτοί άνθρωποι διοίκησης ερασιτεχνικού που προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα καλύτερα για το χωριό τους, αυτό που είπε ο άνθρωπος. Και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε σε αυτό. Πολύ μεγάλη μας χαρά και θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί γιατί πιστεύω ότι είναι κάπου εκεί και μας βλέπει ότι θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, τρέχουν εδώ και τα μηνύματα. Άρε μάνα μας κάνεις πάλι περήφανος από το μικρό σου γιο, είναι ο Παναγιώτης Κωστάκης. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε λίγο βιαστικά γιατί ακολουθούν και πολιτικά μηνύματα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, Βίκη, Θοδωρή. Και εμείς. Νίκο Γιωτίτσα. Θα κλείσουμε με θέμα από την γενική ομάδα των Τίγρων, όπου το Σάββατο έγινε μια τελετή λήξης για την τέταρτη θέση που κατέλαβε η ομάδα στην Β' Εθνική και συμμετείχαν οι συνεργαζόμενες ομάδες πλέον με τους Tigers, η Μαργκόνη Σόκερ Γούμαν από την Άρτα, ο Άγιος Βαρνάβας Λούρου και η Ionian Athletic Club από την Πρέβεζα μαζί με την Δόξα Γαρδικίου από την Θεσπρωτεία. Αρκετές νεαρές αθλήτριες, προπονητές, παίκτριες της γυναικείας ομάδας των Tigers ήταν εκεί. Και μάλιστα η Μιζέτα, η Μαργόνη, είναι και προπονήτρια ποδοσφαίρου σε αναπτυξιακές ηλικίες. Ήταν εκεί και ο Σάκης Σούλης μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να δούμε τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχόμαστε καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, με υγεία και χαμόγελα σε όλους. Γεια σας. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί στα Γιάννενα η ομάδα των Tigers έχει τη χαρά να φιλοξενεί ομάδες κοριτσιών από όλη την Ήπειρο μέσω ενός δικτύου που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που όλες μαζί οι παίκτρες από όλες τις πόλεις της Ήπειρου είναι μαζεμένες εδώ στο Πανυπηρωτικό. Μπορείς να μας πεις ποιες ομάδες είναι σήμερα εδώ? Ναι. Έχουμε κορίτσια από το Λούρο, από το Γαρδίκι, από την Πρέβεζα και από την Άρτα. Είναι 4 ομάδες που έχει κάνει συνεργασία η ομάδα μας και ευελπιστούμε σε λίγο καιρό αυτές οι ομάδες να έχουν όλο και περισσότερα κοριτσάκια. Και σκοπός φαντάζομαι είναι η διεύρυνση, η μεγένθηση μάλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ήπειρο. Ναι, σωστά. Ακριβώς αυτό είναι. Θέλουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο να όλο και να εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς μέσω της ομάδας των Τίγρεων. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει στα μεγάλα σαλόνια της Αλφα Εθνικής τόσο με μία ομάδα που θα... που θα είναι στην Αλφα Εθνική τόσο και με ομάδες που ευελπιστούμε ότι θα φτιαχτούν και σε μικρότερες κατηγορίες για να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και μικρότερα κοριτσάκια. Ναι, εγώ πάντα ήμουνα και θα συνεχίσω να είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει ταλέντο, απλά δεν δουλεύουμε σωστά για να το αξιοποιήσουμε. Τόσο οι προπονητές, όσο και οι ίδιοι γονείς που δεν παροτρύνουν τα παιδιά που το θέλουν να τα φέρουν στο γήπεδο. Στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα συνεχίσει
όλο και να αναβαθμίζεται και θεωρώ ότι τα επόμενα 5 χρόνια με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και των σωματείων θα είναι όλο και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Την ομάδα των Tigers, τη γυναική ομάδα, για την πρόσκληση που μας κάνανε για να παραβρεθούμε εδώ. Έχουμε κάνει μια συνεργασία σε επίπεδο γυναικών, κοριτσιών μάλλον, οπότε ήρθαμε να παραβρεθούμε στην τελετή λήξης, να ευχαριστηθούν και τα κορίτσια το ποδόσφαιρο και να περάσουν καλά, και εννοείται ότι με το ίδιο φύλλο είναι τελείως διαφορετικά να κάνεις είτε προπόνηση είτε αγώνα. Μας πείτε λίγες λεπτομέρειες για την Ακαδημία, για το σύλλογό σας. Λούρος λοιπόν, πόσα χρόνια είναι η ομάδα? Είμαστε από το 2020. Δραστηριοποιούμαστε στο γήπεδο του Λούρου, στο δημοτικό γήπεδο. Απαρτιζόμαστε από οι ηλικίες μάλλον της Ακαδημίας μας είναι από K6 έως ανδρική ομάδα, όπου κατεβαίνει στο β' τοπικό της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος. Έχουμε 3 αγωνιστικά τμήματα, το ανδρικό, K14 και K12, που και αυτές παίρνουν μέρος στα πρωταθλήματα. Και ειδικά φέτος θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Έτσι, με την συνεργασία που κάναμε με τους Tigers, δώσαμε και ένα κορίτσι από την Ακαδημία μας, την Φερεντίνη, την Αγγελική. Και από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να εξελίξουμε τα κορίτσια για να έχουν και αυτά όσο γίνεται περισσότερο κίνητρο με το να υπάρχει μια συνεργασία με κάποια ομάδα γυναικεία. Πόσα παιδιά, πόσα κορίτσια έχει αυτή τη στιγμή η γυναικεία ομάδα? Αυτή τη στιγμή η γυναικεία ομάδα του συλλόγου μας απαρτίζεται από 17 κορίτσια. Από ηλικία K6 μέχρι K15. Βλέπετε ενδιαφέρον εκεί κάτω στο Λούρο για το γυναικείο ποδόσφαιρο? Θέλουν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους και τα παιδιά να έρθουν να μάθουν γυναικείο ποδόσφαιρο? Όλα είναι θέμα κινήτρου. Αν μπορείς εσύ σαν σύλλογος να δώσεις κίνητρο στα κορίτσια, εννοείται ότι αυτά θα ακολουθήσουν. Δεν έχω κανένα παράπονο τους γονείς, εννοείται ότι είναι πρόθυμοι σε ό,τι και αν τους πω. Από εκεί και πέρα, μόνο με έργα θα μπορείς να παρακινήσεις κι άλλα κορίτσια να έρθουν στο γήπεδο. Και επειδή δεν σας βρίσκουμε και πολύ συχνά, εκεί κάτω πώς είναι τα πράγματα γενικά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο στην περιοχή τη δική μας της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος νομίζω ότι είναι, μπορεί και το πρώτο σε δύναμη, έτσι, σε δυναμικότητα πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ειδικά στο β' τοπικό τώρα που είμαστε εμείς, η δική μου η φιλοσοφία είναι τα παιδιά να η ομάδα η δική μου απαρτίζεται καθαρά από παιδιά της Ακαδημίας. Δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία του συλλόγου μας. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα είμαστε πάντα αυτής της φιλοσοφίας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τα παιδιά. Και αν μπορούσε η ΕΠΣΗ δική μας να μας έδινε και μία προοπτική να βάζαμε μέσα και κορίτσια στο ανδρικό, ειδικά στο β' τοπικό, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα το έκανε. Το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας είναι να δώσει κάποια κορίτσια στους Tigers ή αργότερα να φτιάξετε και μια γυναικεία ομάδα δικιά σας που θα είναι σε ένα εθνικό πρωτάθλημα? Στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή, όσο γίνεται, να ανέβουν τα παιδιά, τα κορίτσια μάλλον, να φτάσουν σε ένα επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο προβολής όπως είναι το ανδρικό. Στόχος μας είναι αυτός. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι μελλοντικά, έχω δώσει και άλλες συνεντεύξεις και έχω πει ότι μελλοντικός στόχος του συλλόγου μας είναι να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και ένα γυναικείο τμήμα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε την προοπτική εδώ των Tigers. Θα δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια αν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Τοπικές επιχειρήσεις εκεί κάτω είναι αρρωγή στην προσπάθειά σας, κύριε Μπάκα? Έχουμε κάποιες επιχειρήσεις που ναι, όντως είναι κοντά μας και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Τους ευχαριστώ εγώ από καρδιάς όλους. Από εκεί και πέρα
προσπαθούμε, είμαστε και ένας τόπος εκεί όπου είναι λίγο μικρός ο πληθυσμό, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται να δείχνουμε έργα μέσω της δουλειάς μας στο γήπεδο για να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη βοήθεια από όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής μας. Και θα ήθελα μια τελευταία απάντηση αναφορικά με τις υποδομές. Υπάρχουν υποδομές κάτω στο Λούρο? Κοιτάξτε να δείτε, θα θέλαμε καλύτερα γήπεδα, καλύτερες εγκαταστάσεις, αλλά εννοείται ότι δεν τις μειώνουμε αυτές που έχουμε. Εννοείται ότι όλοι εκεί που είναι οι φορείς του αθλητισμού, έτσι, του Δήμου, ό,τι τους ζητήσω προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Έτσι, εμείς βέβαια θα τους πούμε τι χρειάζονται τα γήπεδα, γιατί και ο κόσμος εκεί μην νομίζετε ότι όλη η δουλειά τους είναι να παίζουν ποδόσφαιρο και να κάνουν ό,τι μπορέσουμε εμείς. Από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ την γυναική ομάδα, την Tigers και τη διοίκηση, και ευχόμαστε τα καλύτερα για το σύλλογο και για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κυρία Μαργώνη, τι ωραίο σκοπό, γιατί ωραίο σκοπό έχετε έρθει, έχουμε μαζευτεί εδώ σήμερα στο Πανεπιστημιακό? Σήμερα είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα κορίτσια που έρχονται πίσω από εμάς, για πράγματα που ίσως εμείς δεν είχαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε. Οπότε σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ για να δώσουμε ευκαιρίες στα κορίτσια να εξελιχθούν με τον τρόπο που αυτές θέλουν και να ξέρουν ότι στη ζωή τους μπορούν να είναι οτιδήποτε θέλουν αυτές. Mm-hmm. Πείτε μας δύο λόγια για την Ακαδημία στην Άρτα. Πώς τα βλέπουμε, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι? Mm-hmm. Η Άρτα είναι μια πόλη που δεν έχει ποδόσφαιρο γυναικών αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι δύσκολο για τα κορίτσια που θέλουν να παίξουν και σκέφτονται αργότερα το τι θα κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θέλουμε να δώσουμε μέσω της Ακαδημίας ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να έχουν εμπειρίες σε όποιο άθλημα θέλουν, όχι επειδή είναι κορίτσι. Και ξέρουμε ότι τα τμήματα υποδομών δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα όπως στα αγόρια, που είναι ένα πιο δημοφιλές άθλημα εκεί. Οπότε θέλουμε να τους προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία στο να έχουν εμπειρίες μέσω του αθλήματος και να συνεχίσουν να εξελίσσονται και στο μέλλον. Έχουμε κάποιον αριθμό αθλητριών που είναι στην Ακαδημία στην Άρτα? Προς το παρόν, επειδή είμαστε σε ένα στάδιο μεταβατικό, θα λέγαμε, τον αριθμό θα μπορούσαμε να σας δώσουμε το Σεπτέμβριο. Ποιος είναι ο σκοπός? Θέλουμε να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα ώστε να μπορούν να κατέβει και σε μια εθνική κατηγορία. Σκοπός μας είναι κυρίως προσωπικός για μένα. Κάθε κορίτσι, αν θέλει, να έχει τη δυνατότητα να έρθει σε μια εξοικείωση με το άθλημα, να δει αν της αρέσει. Γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν τμήματα γυναικών και τμήματα κοριτσιών φυσικά. Μερικές φορές λέμε, α, είσαι γυναίκα και παίζεις ποδόσφαιρο. Να καταλάβουμε λίγο ότι θέλουμε να εξοικειωθούμε με αυτό το πράγμα. Να εξοικειωθούμε τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες, αθλήτριες γενικότερα, διαιτήτριες, γυναίκες που υπάρχουν σε ηγετικές θέσεις. Γιατί είμαστε πάρα πολλά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς κάτω στην Άρτα για να στείλουν το παιδί τους, την κόρη τους σε ένα σύλλογο ο οποίος ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά μέσω της εξοικείωσης νομίζω αυτό θα το πετύχουμε ακόμα περισσότερο. Όταν γνωρίζεις κάτι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έρθει σε επαφή με αυτό. Mm. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει μια ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, όταν γνωρίζεις τη Ζέτα, όταν γνωρίζεις την Έμιλη, όταν γνωρίζεις την οποιαδήποτε, νομίζω ότι δημιουργείς πρότυπα κοριτσιών που θέλουν να παίξουν. Οπότε δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ξένο. Οπότε σίγουρα αυτό με την οικειότητα θα μας βοηθήσει περισσότερο στο να αναπτύξουμε τον ενδιαφέρον. Ζέτα, πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο γυναικών μετά από 5 χρόνια στην Ελλάδα, μιας και βλέπουμε ότι υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια? Το ποδόσφαιρο γυναικών για μένα στην Ελλάδα πηγαίνει με... Okay, έχουμε κάποια εξέλιξη, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά για μένα είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Οπότε βλέπουμε πού νοσεί η ελληνική κοινωνία μέσω του ποδοσφαίρου γυναικών. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα εκτός γηπέδου και ταυτόχρονα να συνδυάσουμε αυτά που γίνονται μέσα στο γήπεδο. Όταν ακούς απ' έξω κάποια σχόλια τα οποία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας σου, εσύ είσαι αυτή που πρέπει να σπάσεις τα στερεότυπα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα πάντα κακά, αλλά και πάλι σε οδηγούν πίσω. Πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το κομμάτι, αλλά πηγαίνουμε με αργούς αριθμούς. Αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνες για αυτό που θα συμβεί στο μέλλον. Αν τα πράγματα εκεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αναφορικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο, στο Γαρντίκι.
γυναικείο ποδόσφαιρο στο Βαρδίκη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα και μέσα από τη συνεργασία εδώ με τα παιδιά μας, τους οποίους ευχαριστούμε για το κάλεσμα να συμμετέχουμε εδώ στην τελετή λήξης. Προσπαθούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με κάποια κορτσάκια που ήρθαν να μπορέσουμε να εξελίξουμε και το γυναικείο ποδόσφαιρο στην περιοχή μας, το οποίο αυτή τη στιγμή με τα κίνητρα που δίνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνθηση στο κομμάτι αυτό και προσπαθούμε να το στηρίξουμε και να το εξελίξουμε σε σωστές βάσεις πάντα. Πόσα κοριτσάκια μετράει η Ακαδημία αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 κοριτσάκια και προσβλέπουμε την επόμενη χρονιά να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τμήμα μόνο κοριτσίστρα. Σκοπός είναι η κάθοδο σε μια αθλητική κατηγορία, σε μια εθνική μάλλον κατηγορία. Αυτό ακόμα για εμάς είναι πολύ νωρίς. Ίσως κάποια στιγμή, εάν μπορέσουμε και βρεθούν τα αρκετά κορίτσια και μπορούμε να το υποστηρίξουμε και βέβαια. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει σαν πρώτο στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι τον αθλητισμό στο ποδόσφαιρο που τους αρέσει και να το εξελίξουν και μετά τα 14 χρονών που είναι μια ηλικία ορόσημο και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε και τα κορίτσια και τα αγόρια και ειδικά τα κορίτσια που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουν παραπάνω πράγματα σε αυτό που τους αρέσει και σε αυτό που αγαπάνε. Το θεσπιωτικό ποδόσφαιρο παλιότερα είχε εκπροσώπους στις εθνικές κατηγορίες. Υπήρχαν οι Αμαζόνες θεσπιωτίας. Υπήρχε ο θεσπιωτός, αν δεν κάνω λάθος, παλιότερα, που είχε γυναικείο τμήμα. Τι έφτιαξε αυτή τη στιγμή και δεν έχει εκπρόσωπο η θεσπιωτία στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι έφτιαξε σε αυτό το κομμάτι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια καινούργια πνοή πλέον που θέλουν ακόμα και οι Αμαζόνες να ξαναπροσπαθήσουν να φτιάξουν την ομάδα και να υπάρχει εκπρόσωπος και από το γυναικείο ποδόσφαιρο από τη θεσπιωτία. Πολύ όμορφη εκδήλωση, μια τελετή λήξης. Πες μας δύο λόγια για την σημερινή εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο το team το οποίο βρίσκεται σήμερα εδώ και τις δικές μας κοπέλες αλλά και τη διοίκηση η οποία μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει το έργο μας εδώ πέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σε εμπιστεύονται αυτά τα άτομα για να καταλήγεις να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν γενικότερα το γυναικείο ποδόσφαιρο στην περιοχή. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είναι όσο πιο οργανωμένα γίνεται τα πράγματα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εμείς το στηρίζουμε και έπρακτα εδώ πέρα όπως βλέπετε και καθημερινά με τις προπονήσεις αλλά και κλείνοντας σήμερα με αυτή την οργάνωση συμμετέχοντας αρκετές κοπέλες που έχουν παρευρεθεί από τους γύρω από τις γύρω περιοχές των Ιωαννίνων, εκτός Ιωαννίνων δηλαδή. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι αγωνιστικό, μιας και τα λέγαμε όλη την σεζόν. Τερματίσατε σε μια αρκετά καλή θέση στην πρώτη σας παρουσία στην Β' Εθνική. Στόχος στην επόμενη αγωνιστική περίοδο είναι η Α' Εθνική, είναι ο πρωταθλητισμός? Σίγουρα, όπως έχω ξανατονίσει, οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί. Οπότε, στοχεύοντας σε τέτοιους στόχους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα για την επόμενη χρονιά να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι στην κατηγορία, γιατί πέρυσι ήταν η πρώτη μας χρονιά. Φέτος προφανώς και θα είμαστε πιο διαβασμένοι, να το πω έτσι. Και ελπίζουμε πως κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί και αυτό το όνειρο της ομάδας που είναι η άνοδος έτσι φυσικά της στην αλφαγενική κατηγορία. Έχετε οριοθετήσει τους μεταγραφικούς στόχους του καλοκαιριού έτσι ώστε τον Οκτώβριο η ομάδα είναι έτοιμη για το παραπάνω βήμα? Ναι, ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη. Θέλουμε να ενισχυθούμε σε συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες παίκτριες. Η διοίκηση κάνει πάρα πολύ καλό έργο σε αυτό το κομμάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό. Οπότε
πιστεύω πως θα υλοποιήσουμε όλους τους στόχους που έχουμε για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμη γίνεται τη νέα σεζόν. Έχεις ακούσει όση ώρα βρίσκεσαι εδώ μυστικά που έχεις δώσει σε παίκτριες καθ' όλη τη σεζόν να το δίνουν στις νέες παίκτριες? Εντάξει, αλήθεια είναι πως εγώ επειδή με τα κορίτσια έχω δουλέψει φέτος μαζί και στις ακαδημίες των Tigers, γενικότερα τις εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλές... Και προπονήτριες. Εννοείται. Πέρα από πολύ καλά κορίτσια, είναι και πάρα πολύ καλές προπονήτριες, έτσι. Κάτι το οποίο θα πρέπει να δει γενικότερα όλος ο κόσμος, πως και οι γυναίκες πλέον έχουν μια θέση και αυτές στο ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Μπορείτε κι εσείς από μόνοι σας να το διαπιστώσετε αυτό, είτε αφορά το κομμάτι των προπονήσεων, είτε το κομμάτι των αγώνων. Άρα από τη νέα σεζόν κάποια μέρα να μην μπορεί ο προπονητής, θα μπορούν να προπονηθούν από μόνοι. Είμαστε καλυμμένοι, ναι, ούτως ή άλλως. Τις εμπιστευόμαστε σίγουρα, έτσι. Είτε αφορά, σας είπα και πριν, πως είναι πάρα πολύ καλές κοπέλες, έτσι. Είναι στοιχεία τα οποία λείπουν από το ποδόσφαιρο και από το τεχνό, έτσι. Και εμείς από την πλευρά μας νιώθουμε πάρα πολύ καλά, νιώθουμε μεγάλη ευχαρίστηση που έχουμε αυτά τα κορίτσια μαζί μας, που μας βοηθάνε καθημερινά. Είτε αυτό αφορά τώρα, για παράδειγμα, να κάνουμε προπόνηση στις μικρότερες κοπέλες, είτε αφορά στην ίδια την ομάδα που θα μπουν, θα μιλήσουν, ξέρουν πότε θα πρέπει να επέμβουν οι ίδιες για να αλλάξουν γενικότερα το κλίμα της